Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Ήρθε η ώρα να χάσετε κιλά με υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η System Diet φέρνει κοντά σας τις πιο απολαυστικές γεύσεις που σας βοηθούν να χάσετε σωστά τα περιτά σας κιλά κάτω από τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Αλλάξτε τώρα τη ζωή σας με System Diet. Πάτρα 2610-225-888. Καλησπέρα. Φίλες και φίλοι, σας προδεχόμαστε εδώ στο Super B μία ακόμα εβδομάδα προσωπικά με ένα πρόσωπο που φαντάζομαι ότι θα μας ξαφνιάσει παρουσιάζοντας, ξετυλίγοντας την ίδια του τη ζωή στις κάμερες της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε ακόμα περισσότερο έναν άνθρωπο που το όνομά του έχει γίνει συνώνυμο με αυτό που λέμε αθλητική ηλεκτρονική δημοσιογραφία. Πολύ γνωστός μέσα από τις εκπομπές του στον Sport FM, του οποίου βέβαια είναι και ιδιοκτήτης, αλλά και βέβαια μέσα από την μεγάλη μικρόχρονη πορεία του στο χώρο του θεάματος. Είτε αυτό είναι τηλεόραση, είτε είναι ραδιόφωνο, είτε είναι μεγάλη οθόνη. Σήμερα λοιπόν θα έχουμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Σπύρο Μπουλή. Τον άνθρωπο που, όπως και ο ίδιος εύστοχα παρατηρεί, βρίσκεται σχεδόν μια 20ετία στην κρεατομηχανή του θεάματος. Και βέβαια είναι πολύ γνωστό σε όλους μας με την αιχμηρή, παραστατική, γλαφυρή γλώσσα που χρησιμοποιεί στο ραδιόφωνο, με την αιχμηρή και καυστική πολλές φορές γραφίδα του στα μέσα ενημέρωσης στον έντυπο τύπο, αλλά και βέβαια πολύ καυστικός γιατί πολλές φορές δεν παραλείπει να κάνει καταγγελίες αθλητικού πάντα περιεχομένου, έτσι πως αντιλαμβάνεται ο ίδιος την πρόοδο των αθλημάτων και των τοπικών ομάδων. Σήμερα λοιπόν πάμε προς τα πέρα, πάμε να γνωρίσουμε τον Σπύρο Μπουλή. Έναν άνθρωπο που νομίζουμε ότι τον ξέρουμε, γιατί σήμερα θα αποκαλυφθεί ότι είναι ένας άνθρωπος που συνδέεται άρρηκτα όχι μόνο με το ποδόσφαιρο ή τα άλλα αθλήματα, αλλά και με τη μουσική. Και εδώ θα λέμε, θα προσπαθήσω στο τέλος να τον πείσω να παρασπέξει μόνο για μας, μόνο για εσάς, λίγο στο μπουζούκι του μια αγαπημένη μελωδία. Σπύρος Μπουλής λοιπόν μας περιμένει σε έναν παραμυθένιο, σε έναν ιδυλιακό, σε ένα παραδεισένιο χώρο που διατηρεί στο Ρίον, εδώ στο κέντρο του Ρίου, και μαζί θα γνωρίσουμε τη ζωή του αλλά και το σπίτι του και την οικογένειά του. Σπύρος Μπουλής μαζί μας για τα επόμενα 60 λεπτά. Βρισκόμαστε λοιπόν, κάπου εδώ θα είναι το σπίτι του Σπύρου Μπουλή, εδώ δεν είναι, μάλλον πίσω μου θα είναι. Νάτος! Καλώς τα παιδιά! Καλησπέρα! Καλά! Καλώς σε βρίσκω. Λοιπόν, η Ιφηγένεια. Αχ, μου το είπες. Στο είπα. Είσαι η Ιφηγένεια και η αδελφούλα σου είναι η Ηλέκτρα. Εσύ είσαι πιο μικρή από την Ηλέκτρα. Πιο μικρή. Είναι πόσο είναι? Είναι 6, τα έχουμε κλείσει τα 6. 6 και η Ηλέκτρα είναι 9 τον Ιούνιο. Άρα σε 3 χρόνια θα τη φτάσεις. Σε 2,5 πες η Ηφηγένεια. Τα ξέρω ακριβώς η Ηφηγένεια. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν, όπως σας είπα πριν, σε έναν παραδεισένιο ιδηλιακό τόπο. Γιατί έτσι έχει μετατρέψει το σπίτι του ο Σπύρος Μπουλής. Ένα ησυχαστήριο θα έλεγα, που ταυτόχρονα είναι και το εφαλτήριο για να κάνει οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με τη δημοσιογραφία, με την αθλητική ενημέρωση ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί θα δείτε σε λίγο ότι ο Σπύρος Μπουλής έχει σχέση άμεση και μάλιστα πολύ σημαντική πορεία και στη μουσική και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο αλλά και στη μεγάλη οθόνη. Θα τα ξεδιπλώσουμε προϊόντος του χρόνου. Και εγώ ψάχνω, κοιτάζω από εδώ, κοιτάζω από εκεί. Σπύρο, η πισίνα πού είναι?
Πισίνα Γκαζόνα θα βρείτε εδώ πέρα. Το πισίνα δεν κατάλαβα. Αλλά συγγνώμη για να είμαστε και εντάξει. Αυτό το πράγμα είναι εδώ και 60-70 χρόνια δημιουργήμα της θείας. Ναι. Τη συζύγου μου, ναι, ναι. Αλλά και του Μπατζανάκη μου τα τελευταία 12-15 χρόνια, του Παναγίου, ναι, ναι, Παπαδόπουλου, ο οποίος είναι στην αεροπορία, αλλά είναι και γνωστός διεθνής αθλητής του βόλεϊ και τώρα προπονεί και τους μικρούς της ΕΑΠ. Το όνομά του. Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Μάλιστα. Είναι ο μερακλής της υπόθεσης, ναι, μαζί, ναι, με τη Σμαραγδή Φλέσσα Αυτοκοπούλη, που είναι, ναι, και η θεία εδώ πέρα. Κάποια στιγμή μπορεί να τη δείτε στο πλάνο, εκεί να περιποιείτε. Εγώ λόγω χρόνου έχω κάνει τα λιγότερα έως τίποτα εδώ πέρα, αλλά απολαμβάνω. Να λέμε την... Έχει την καλύτερη. Έχει αναλάβει την καλύτερη. Απλώς πισίνα, ξαναλέω, και γκαζόν. Είσαι αντίθετος. Αντίθετος, χρειαζόμαστε χώμα. Έχουμε, ναι, έχει πολύ μπέτο αφενός. Τον καζό μετά τραβάει πάρα πολύ νερό χωρίς λόγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Τέλος πάντων, ο καθένας έχει έναν τρόπο δικό του που σκέφτεται και αποφασίζει για τη ζωή του. Εμένα ειλικρινά μου αρέσει να βλέπω και λίγο ασυναρτησία με την καλή έννοια, ναι, να βλέπω λίγο η φύση τα κάνει καλύτερα από εμάς. Ελληνικό τοπίο. Έτσι. Ναι, τα κάνει καλύτερα από εμάς. Δηλαδή, συνήθως όπου περνάνε οι άνθρωποι, καμιά φορά τα κάνουν. Χάλια έως μαντέρα, να μου επιτρέψεις. Σωστό, σωστό. Βλέπω και λεμονιές εδώ, έχεις... Από ξινά είμαστε φουλ, μπορούμε, ναι, μάλιστα μια και ήρθατε εδώ πέρα, ναι, και εσείς, ναι, και συνεργάτες. Και θα σας φιλέψω, αλλά θα σας έλεγα το χειμώνα να άρχισε, ναι, γιατί είναι κρίμα πολλά, πάνε χαμένα ρε παιδί μου. Δηλαδή λοιπόν, από λεμόνι, μανταρίνι και πορτοκάλι έχουμε και περίσσο. Λοιπόν, να κόψουμε με ένα λεμόνι τώρα. Ναι, ναι, έτσι, να κόψουμε. Να κόψουμε. Να κόψουμε... Να κόψουμε αυτό. 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 Και μετά να κόψουμε και για τα παιδιά. Ναι, αυτό για την εκπομπή. Καταπληκτικό. Ναι. Ναι, ναι, τώρα, τώρα φαίνεται η μυρωδιά. Μια μύρισε Ευγένεια. Τέλειο, ε. Λοιπόν, αυτό το λεμόνι της εκπομπής. Το λεμόνι της εκπομπής. Εδώ είναι, εδώ, τι έχεις. Εδώ είναι ο Παναγιώτης, όλα αυτά τα λουλουδάκια, οι παπαρούνες, ναι, είναι της φύσης, τα, ναι, κουκιά, ναι, είναι ο Παναγιώτης και η Θεία Σμαραγδή, όπως και τα μαρούλια, ναι, κάπου από εκεί θα τα δείτε. Κοτούλες μας τελείωσαν. Είχατε και κοτούλες. Ναι, είχαμε και κοτούλες. Αμπελάκι, έχει διάφορες κλιματαριές. Θα μας ξεναγείς εδώ να μας πάρει σε άλλα μέρη. Εκεί στη σκάλα για το σπίτι θα δείξετε μετά, αλλά και εκεί που θα κάτσουμε έχουμε Διαμαντοπούλου. Το τονίζω, Βερίκοκα, Διαμαντοπούλου, γιατί είναι τα καλά. Α, έτσι. Λοιπόν, εγώ έχω προνοήσει βέβαια να φέρω μια σακούλα. Γιατί φεύγοντας, όλο και κάτι θα σου πάρω. Ό,τι θέλει. Ό,τι υπάρχει. Ό,τι θέλετε, μάλλον, γιατί έχουμε και τους συναδέλφους εδώ πέρα. Λοιπόν, βλέπω εδώ πέρα. Δηλαδή, είναι πολύ επιμελημένα όλα, φροντισμένα. Να φανταστώ ότι τα ψεκάζουν, τα περιποιούνται, τα ποτίζουν τακτικά. Δηλαδή, ασχολείται πολύ, ασχολείται πολύ η Θεία Σμαραγδή, ο Παναγιώτης. Ναι, ναι. Έτσι, η Ρούλα. Λιγότερο είναι Ατάσα και εγώ σχεδόν καθόλου θα έλεγα. Εσύ είπαμε, τα απολαμβάνεις μόνο. Και αυτό πρέπει να πω την αλήθεια τόσο πολύ, γιατί είναι τόσο πολύ τρεχάλα με τη δουλειά αλλά και με τα οικογενειακά, που είπες μια σωστή κουβέντα όταν μπήκαμε στην είσοδο, είναι συγχαστήριο. Πρέπει να πω ότι εδώ και 5,5 χρόνια που μένουμε εδώ πέρα, γιατί ήμουνα 43 χρόνια στην Αθήνα. 43 χρόνια στην Αθήνα. Γεννήθηκα εδώ στην Πάτρα, ναι, αλλά μας πήγανε... Βλέπω ότι να δείξει κάμερα την κόρη μου που από τώρα γίνεται βοηθός παραγωγής, όπως και εγώ ήμουν κάποτε στο σινεμά και στη διαφήμιση, στην Ηλέκτρα, κρατάει το σπουδ. Μα σήμερα, Σπύρο μου, θα δώσουμε την ευκαιρία στον κόσμο, αν θέλεις να σε απομυθοποιήσεις σε ό,τι αφορά. Είμαι μυθοποιημένος σε όλα πράγματα. Όχι, να σου πω γιατί εννοώ. Να σε απομυθοποιήσεις σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική αθλητική δημοσιογραφία, γιατί όλοι σε έχουν συνδέσει μόνο με αυτό. Ναι. Ενώ ο Σπύρος Μπουλής κατά το ελάχιστο είναι αυτό. Είναι, ναι, πολύ περισσότερο. Κινηματογράφος, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Είπα πριν 20 τραγούδι, χρόνια τραγούδι, και τραγούδι. Εκείνη η ζωή μου. Γιατί πρέπει να σας πω ότι έκανα μεγάλες προσπάθειες, απέλπιδες θα έλεγα προσπάθειες, να τον πείσω να μας πει εκεί προς το τέλος και ένα τραγούδι στο μπουζούκι του. Ακόμα δεν έχω πει, σας πω την αλήθεια, αλλά σε λίγο θα βάλω τα μεγάλα μέσα, τη σύζυγό του, την Ατάσα. Και θα τον πείσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι, θα σας ετοιμάσουμε. Έχω συνεργαστεί με τις κόρες μου, γιατί είμαστε συγκρότημα. Ναι, συγκρότημα. Δεν είμαι συγκρότημα. Η Ιφηγένεια δηλώνει ότι θα κάνει όλο καριέρα, που σήμερα δεν το ήξερα. Οπότε θα κάνει την πρώτη της τηλεοπτική εμφάνιση. Ναι, θα ήθελε. Μου λέει, θα είμαι δίπλα σου. Η άλλη είναι πιο ντροπαλή, η άλλη βοηθάει. Και έχετε και γατούλες από ό,τι βλέπω εδώ. Γατούλες πολλές και η αλήθεια είναι ότι ίσως κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων να δούμε τη φύση που τους καλεί, γιατί έχουμε κάτι, έχει πλάκα. Γατούλες, ναι, γάτι, τα γατάκια. Μάλιστα. Και πρέπει να σας πω, όταν πρώτο ήρθα σε αυτό το χώρο εδώ πέρα, όπου έμενε πάντα εκεί που μάναμε εμείς, στο πρώτο όροφο, έμενε ο Μακαρίτης ο πεθερός μου, ο Κώστας Αντρακόπουλος, τον κύριο Λιπάτρα και αυτόν και την οικογένειά του από τα μαγαζιά με ρολόγια και κοσμήματα
που είχαν στη Ρήγα Φεραίου, γιατί ήταν τεχνίτης, ο αδερφός του επίσης, ο Γιάννης, είχε κάνει αγάλματα εδώ στο Δήμο Παντρέων. Ερωτεύτηκα αυτό το μέρος, είχε έρθει χειμώνα με βροχή, που συνήθως, θα λέγει κανείς, δεν είναι και τόσο γοητευτικό, αλλά ήταν πάρα πολύ γοητευτικό. Και χθες δύο κουκουναριές. Ναι, ναι. Και να πω την έκφραση που χρησιμοποιούμε στην Αχαία, κάλιασε. Ναι, ναι. Είχα διαβάσει εκείνη την περίοδο πόσο οξυγονώνει τον εγκέφαλο η παρουσία του Πεύκου. Ναι, ναι. Και από την αρχή Ελλάδα έχει συμβάλει σε αυτό που λέμε ελληνικό πολιτισμό και ανάπτυξη του νου. Αλήθεια, δεν το ξέρω αυτό. Μόνο εγώ δεν το ξέρω. Είχε τύχει και όπως καταλαβαίνεις, καμιά φορά θέλουμε και ένα εξτρά κίνητρο στο μυαλό να το δημιουργήσουμε να υπάρχει. Το Πεύκο βοηθάει στην οξυγόνωση και το Πεύκο, έτσι. Οπότε νομίζω θα κάνουμε τέλεια συνέντευξη σήμερα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, καφέ έχει φτιάξει. Εδώ η Νατάσα έχει επιληθεί. Όχι, εσύ λες την αλήθεια. Μπράβο. Λέει αλήθεια λοιπόν, δεν τον έχει φτιάξει. Θα τον εξέπετα. Αλλά τώρα είναι όλα έτοιμα. Άμα θέλετε και μπασκετάκι, μπορούμε να βάλουμε. Αυτή είναι για τα μικρά παιδιά και είναι η μπασκέτα κανονική. Για βάλτε λοιπόν. Δεν έχουμε βάλει. Αυτή είναι μικρή. Είναι μικρή για τα παιδιά. Αλλά εδώ παίζουν και τα νύψια μου, οι οποίοι είναι, ο ένας είναι από τους πολύ καλούς Κώστας Παπαδόπουλος στο ναυτικό όμιλο Πατρών. Ναι, ναι. Και ο άλλος είναι και στον Νόπο Δημήτρης, αλλά και στα μικρά της. Μπάλα δεν έχεις, μπαλάκι δεν έχεις. Έχουμε διάφορα, αλλά αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε για να πάμε στο επόμενο πλάνο, θα καλέσουμε τον Σπύρο. Θα μας φέρει μια μπάλα ηλέκτρα. Έλα ηλέκτρα, στείλε, φέρει μας μια μπαλίτσα. Λοιπόν, έτσι θα πάμε στο επόμενο πλάνο. Σήμερα θα μάθουμε αλλά και θα ακούσουμε τον Σπύρο Μπουλή. Πες μου τον Έσε, παρακαλώ. Μην προσπαθείς τώρα να με κάνεις να σε πίσω συνέχεια. Οπα, έλα. Οπα. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν. Μπάσκετ έπαιζα, το ξέρεις. Δεν έχω παίξει πολύ. Λόγω ύψους φαίνεται. Μπάσκετ και η αλήθεια είναι ότι με τον αθλητισμό δεν είναι πάνω από το, ή κάτω από το μέσο όρο. Λοιπόν, έλα για μια ελεύθερη βολή εδώ. Από εκεί το ξέρω και εγώ το βάζω. Λοιπόν. Θέλει να με εκθέσει. Λοιπόν, παιδιά, εδώ τώρα θα δούμε τι σχέση είχε ο Σπύρος. Με μια συμφωνία. Με μια συμφωνία. Ναι. Άμα μπει μέσα, το κρατάμε στο μοντάζ. Άμα βγει απ' έξω, το ακούμε. Άμα βγει έξω, κάνουμε μοντάζ, ότι έχει μπει μέσα. Με έχει στο χέρι. Πάμε. Δεν είναι τίποτα. Τουλάχιστον βρήκα Στεφάνη. Λοιπόν, μια άγγιση και εγώ μία να δούμε. Όχι το λεμόνι. Α, το λεμόνι, λοιπόν. Αυτό δεν γίνεται. Μετά από αυτό φύγαμε. Αυτό δεν γίνεται. Έτοιμοι λοιπόν με ζεστό καφεδάκι να τα πούμε εδώ με τον Σπύρο Μπουλή. Στην υγεία Σπύρο μου. Στην υγεία Παναγιώτη. Καλώς ήρθατε. Αυτό που λένε δεν λένε στην υγεία μας με καφέ, είναι αλήθεια. Εγώ το λέω. Δεν λένε έτσι. Γιατί όχι. Μια ευχή είναι αυτή. Μια ευχαρή είναι, αλλά δεν βρίζουμε, ποιος κάνουμε. Συγχαρητήρια στην Νατάσα για τον πολύ ωραίο καφέ που έχει φτιάξει. Σε λίγο, αν τη πούμε, θα έρθει και στο πλάνο. Λες. Μπα. Με τίποτα. Μπα. Με τίποτα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν, όπως σας είπα πριν, θέλω να μάθουμε αυτά που δεν γνωρίζουμε για την ιστορία, τη ζωή, τα πεπραγμένα, θέλετε, του Σπύρου Μπουλή. Και πιστέψτε με, όχι μόνο είναι πάρα πάρα πολλά, αλλά είναι και πολύ ενδιαφέροντα. Είναι μια πολυσχηδής προσωπικότητα που κι εσείς, όπως και εγώ άλλωστε όταν το έμαθα, θα ξαφνιαστείτε για το τι έχει κάνει ως σήμερα. Πολλοί σε έχουν συνδέσει μόνο με τον Sport FM και μας αποκάλυψες ότι πολύ λίγη σχέση έχεις με το ποδόσφαιρο, περισσότερο έχεις με το μπάσκετ, έτσι δεν είναι? Ναι, πάντως να πω κάτι. Ενώ δεν είμαι κανένας εμπνευματικός, με έχεις βρει σε δύσκολη θέση γιατί προσπαθώ να γνωρίσω για ποιον μιλάς και μιλάς για μένα. Εν πάση περιπτώσει. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέμε αθλητισμό και συμμετοχή μου, από πιτσιρικάς έχω παίξει μπάσκετ λίγο στα παιδικά στον Έσπερο Καλυθέας στην Αθήνα. Αλλά τότε η γενιά η δική μου ήταν μια γενιά που παίζαμε, εντάξει, και μπάλα κλωτσάκαμε, τρέχαμε στον Άγιο Κοσμά, κάναμε όλα τα σπορ, πολύ στίβο στον Πανιόνιο. Είχαμε και την τύχη, είχαμε δύο γυμναστές στο γυμνάσιο της Καλυθέας. Ο ένας είναι ο σημερινός Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Σταύρος Οτουβής. Άντε. Το οποίο τον ταπώναμε στο βόλι και τσατιζόταν πολύ. Τι του κάνατε? Τον ταπώναμε στο βόλι. Και όταν τον βλέπω, το θυμίζω έτσι, του κάνω καλαμπούρι, ας πούμε. Ο άλλος ήταν ο Δημήτρης, ο Καράφλας, ο οποίος ήταν προπονητής στην εθνική ομάδα στις Ρήψεις, ελέγχο στο Πανιόνιο. Τέλος πάντων, εκείνη την περίοδο τρέχαμε πολύ, δεν είχαμε στα σόπου, έλεγε και η γιαγιά μου Μαργαρίτησα. Πιο πολύ λοιπόν με τον μπάσκετ, αλλά με το που ήρθε η μεταπολίτευση, πήρε και εμένα η μπάλα όπως και χιλιάδες, νομίζω το 95% της νεολαίας τότε στην εποχή μου, να φτιάξουμε την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμοι παράτησε χόμπι, παράτησε μια σειρά από πράγματα και ασχολήθηκε
ξέρεις, νεολαίες, διαδηλώσεις, κινήματα. Ήσουν να υποθέσω ότι ήσουν ενεργό μέλος κάποιες κομματικές νεολαίες. Ναι, ήμουν ενεργός. Mm-hmm. Ναι, ήμουν στο ΕΚΕ, στους Μαϊκούς που λέμε. Μάλιστα. Εκεί που είναι τώρα, αυτή είναι εξουσία τώρα το μεταξύ. Εξουσία. Να μας σχετίσω με Μικρούτσικος, ο Τατούλης, ναι, ναι. Ο Τσουκάτος, ο... Τόσο είναι πάρα πολύ, θα ξεχάσω. Τους είχες τότε συντρόφους. Με τον Μέν Θάνο Μικρούτσικο έχω μια εμπειρία και τον αδερφό του Ανδρέα και την Αφροδίτη Μάνου, την Μπουμπού δηλαδή, και τη Μαρία Δημητριάδη που ήταν η γυναίκα τότε του Ανδρέα του Μικρούτσικου. Είχαμε περάσει ένα 36ωρο στη Μεσογείο, στην ασφάλεια, από μια πικετοφορία. Ναι. Καλαμπούρι πολύ. Ήταν τότε που ερχόταν ο Ζισκάρ Ντεστέν στην Ελλάδα. Ναι. Και είχε δώσει εντελείο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο θείος του σημερινού πρόεδρου της κυβερνήσεως. Να μην κουνιέται φίλε, βασίλειο. Mm. Συλλογικό. Ήταν και τότε που επίσης ένα βράδυ η λεωφόρο συγκρού που είχε ανακαινιστεί γέμισε δέντρα το διάζωμα μέσα σε μια βραδιά. Εν πάση περιπτώσει, παράλληλα εκείνη την περίοδο ο Φράνκο, ο δικτάτορ της Ισπανίας, είχε απαγχωνίσει πέντε αντιστασιακούς της ΕΤΑ, τον Βάσκο, και είχαμε βγει εμείς πικετοφορίας. Δηλαδή, ο Μανίας πικετοφορία είναι σάντουιτς. Δηλαδή, έχεις ένα πανό μπροστά και να πεις ένα χαρτό. Δημένος σύνθημα. Ναι, έτσι, έτσι ακριβώς. Και τότε ο Αρκουδέας για τους παλιούς, ο φοβερός. Αλής του Μίμης, ναι. Λοιπόν, μας μάζεψε γύρω στις 55, ξέρω εγώ, πικετοφόρους, να το πω έτσι. Και ήμασταν, ουσιαστικά όμως εκείνη η βραδιά όσοι ήταν στην ασφάλεια στην Αμερική, τη θυμούνται όχι με χαρά που συνέλαβαν, αλλά με τσατήλε, γιατί τους θα κάναμε, τους δημιουργήσαμε πρόβλημα στους ανθρώπους. Τι τους κάνατε. Συνθήματα, μανούρα, φασάριες, τέτοιες, αλλιώς τα πράγματα. Σύγραψε. Όχι, μάρα, δεν μπορούσε να δίνεις 56 εκείνη την εποχή μαζί, 56 δεν μπορούσε να... Δεν, όχι, δεν ήταν. Και ανάμεσά σας ήταν και ο... Ήταν ο Θάνος ο Μικρούτσικος, ο Ανδρέας ο Μικρούτσικος, ο Γιώργος ο Κοτανίδης, ο Αντώνης ο Καφετζόπουλος. Ηθοποιός, ναι. Ναι, ναι, αυτός είναι φίλος ακόμη. Mm-hmm. Τώρα κρατάμε πολύ καλή. Σχεδόν με άλλα χρόνια τότε, θέλω να πω, γιατί ξεκινήσαμε από τον αθλητισμό που πολλοί κόσμος εκεί που ήταν σε πράγματα πιο υγιή, πήγε σε κάποια άλλα. Και αυτά υγιή ήταν με την έννοια ότι η νεολαία. Τι λέμε. Τι λέμε. Είπε, λοιπόν, το Ιφηγενειάκι είναι αυτό. Έχω και τις δύο τραγωδίες του Ευρυπίδη. Και η Ιφηγενειάκι και η Λέχτρα. Τέλος πάντων, τότε ήταν αλλιώς τα πράγματα και φαντάζομαι οι νέοι που μας ακούν, δεν ξέρω πώς πάνε στα αυτιά τους ή μιας ηλικίας και πάνω, καταλαβαίνουν. Πολλοί κόσμος λοιπόν άφησε μια σειρά από πράγματα, από ασχολίες, από χόμπι, ακόμη από δουλειές, σπουδές. Γενικώς ήταν μια κατάσταση ανατροπής μετά το 1974, με την που έπεσε η Χούντα στην Ελλάδα. Προσωπικά δεν μετανιώνω, γιατί ήταν ένα μεγάλο σχολείο, ένα πανεπιστήμιο γνώσης όλα αυτά τα πράγματα. Και κυρίως δεν μετανιώνω, γιατί κατάφερα μέσα από όλα αυτά τα πράγματα και δεν είμαι κολλημένος. Ελλάδα. Και μπορώ και βλέπω, όπως βλέπω τα πράγματα, δεν έχει σημασία τώρα να τα χαρακτηρίσουμε. Πήγαινε από πίσω και έλα να κάτσεις εδώ. Ήταν αθλητισμός και αυτός, λοιπόν, διαδηλώσεις πολλές, ξύλο, επαναστατικοί. Αυτός και ήταν αθλητισμός. Κάτσε Λέκτρα. Είναι σφινής Λέκτρα. Και λοιπόν, πού ξεκινήσαμε, πού φτάσαμε τώρα, έτσι. Τώρα φτάσαμε στο... Έλεγες ότι έχω συνδεθεί πολύ με ποδόσφαιρο, με αθλητικό ραδιόφωνο. Λοιπόν, ο αθλητισμός είναι μέρος της ζωής μου, ήταν πάντα. Και πραγματικά... καλά, βέβαια δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ στη ζωή μου, γιατί και ραδιόφωνο όταν ξεκίνησα και θεωρώ ακόμα τον εαυτό μου ένα μέλος, ένα μέρος του μουσικού ραδιοφώνου. Έτσι, γιατί 20 χρόνια τώρα που είμαι σε αυτή τη δουλειά, έτσι ξεκίνησα αυτό που λέμε παραγωγός μουσικών εκπομπών. Για να παρουσιαστείς, εγώ το λέω. Το παραγωγός είναι πολύ ακριβή, πολύ βαριά κουβέντα. Κυρίως είναι προϊόν μετάφραση του BBC, που καμιά φορά μεταφράζουμε πράγματα από την αγγλικά, χωρίς να καταλαβαίνουμε ότι στα ελληνικά είναι διαφορετικά. Ακριβώς εντάξει, και ακούει άλλο παραγωγή, τι παράγεις, ουσιαστικά παίρνεις, ας πούμε, τι κάναμε εμείς τότε, δηλαδή στην ΕΡΤ, στο Flash, στο κανάλι 15, παίρναμε τους δίσκους, τους βάζαμε και λέγαμε το κουβέντα. Δηλαδή είχε παράξει ο Τσιτσάνης, ο Αμακάρης, ο Θοδωράκης, ο Κατζηδάκης, και εμείς παρουσιαστείς είναι το σωστό. Είναι πολλές φορές το ραδιόφωνο, επειδή είσαι και του ραδιοφώνου, λέει άλλος στο μικρόφωνο είναι, αυτό είναι αγγλικό όμως, λέει άλλος, this is Παναγιώτης Ριγόπουλος, στα ελληνικά είναι είμαι. Θυμάμαι ότι εγώ και ο Γιάννης έξω στο Μαύρο Τοπίο αυτό και μας περάσαν ψώνια. Γιατί λέει αυτό εδώ, είμαι ο Σπύρος Μπουλής. Αφού δεν ξέρουμε, δεν έτσι είναι στα ελληνικά, δεν είναι. Να σου πω κάτι, θέλω να επικεντρωθούμε προς το παρόν στον Sport FM, γιατί φαντάζομαι ότι ο κόσμος σε έχει συνδέσει
και μάλλον σε έχει ταυτίσει σε εισαγωγικά σαν τον Δον Κιχώτη, αν θέλεις, της αθλητικής δημοσιογραφίας, υπό την έννοια ότι με το μικρόφωνο σου, κραδένοντας, εισαγωγικά κραδένοντας το μικρόφωνο σου, προσπαθείς να γκρεμίσεις ανεμόμυλους. Γιατί το λέω? Γιατί λένε πολλοί, ο Σπύρος Μπουλής τα βάζει πολλές φορές με μεγιστάνες του πλούτου, με αθλητικούς παράγοντες που έχουν μεγάλη δύναμη, κρατεούς, και ουσιαστικά παραγνωρίζοντας ότι αναλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Για πες μου, έχεις βρεθεί σε δύσκολη θέση από τις δηλώσεις ή από τις κριτικές που έχεις κάνει πολλές φορές που φύγουν πρόσωπα και καταστάσεις? Κάθε μέρα. Έχεις και μηνύσεις? Και αγωγές, ναι. Μία έχω, μία μηνύση αγωγή από τον κύριο Μακρύ, ουσιαστικά δεν έχω άλλη. Απειλές έχω, εντάξει. Απειλές τι εννοείς? Απειλές για τη ζωή μου, για τον εαυτό μου. Ναι, κατά καιρούς, εντάξει, αυτά όμως. Όχι, κάτι, αυτό είναι σημαντικό. Τι εννοείς απειλές για τη ζωή σου, δηλαδή? Θα έρθουμε, θα σε φάμε, θα τα σπάσουμε την οικογένειά σου. Κατά καιρούς έχουν γίνει. Όχι, και είπαμε και πού είναι το σπίτι τώρα. Δεν πειράζει, το ξέρουν όλοι, το λέω εγώ από το ραδιόφωνο. Εντάξει, δεν θέλω να γίνει μελό, γιατί δεν είναι η πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Δεν φοβήθηκε ποτέ όμως, τόσο σοβαρά δεν φοβήθηκε ποτέ όμως? Κοίταξε τώρα. Όταν εκτοξεύονται τις απειλές. Κοίταξε να δεις. Συμβαίνει το εξής πράγμα. Αυτό που λέμε, όλα υπόκειται στο φυσικό νόμο. Δράση, αντίδραση, ανάδραση, όπως θες πάρει. Δηλαδή, όταν κάνεις κριτική. Ένα. Όταν. Γενικό κορίτσι. Δράση, για να μην αρνηθεί. Λοιπόν, όταν κάνεις κριτική. Και γένεια, είπε και ευχαριστώ. Ναι, ναι, βράδυ. Γένεια, ένα στερή. Όταν κάνεις. Μόνο μα πληρώνετε εδώ στην Ισφυγένεια, αν έχετε την καλοσύνη, γιατί μας δείχνει τηλεόραση. Είστε τέλεια. Όταν κάνεις κριτική. Ή να το πω καλύτερα να καταλάβουν οι ακροατές, οι τηλεθεατές σας, που δεν είναι μοιημένοι στα αθλητικά. Ο Sport FM, αν είναι κάτι για το οποίο κοκορεύομαι πραγματικά, είμαι περήφανος, το λέω έτσι και γεμίζει τα πνευμόνια μου, είναι ότι έχω ένα μέσο το οποίο δεν είναι ότι έχει αποδοχή, είναι πρώτος της λίστης, ακροματικότητας, αυτό τα ξέρω ο κόσμος, αλλά είναι ανεξάρτητο. Ναι. Και είναι σπάνια, έλαχε σε μένα, και σαν ανθρωπότυπος, αλλά και έτσι όπως τα έφερε τα πράγματα, γιατί τα δύο μαζί είναι, να έχω ένα μέσο το οποίο δεν έχει εξαρτήσεις από πολιτικούς, από ναμαρχίες, δημαρχίες, εκκλησίες, ξέρω εγώ, μυστήρια. Τώρα δεν θέλω να πω παραπέρα, γιατί μας ακούνε και νέα παιδιά. Είναι ανεξάρτητο. Άρα, ό,τι καλό ή κακό κάνει, ό,τι καλό ή κακό λέει, έχει να κάνει με εμένα και τους συνεργάτες μου. Λοιπόν, όταν κάνεις κριτική, λοιπόν, και μάλιστα κριτική, η οποία δεν είναι μια κριτική ιστερόπουλη, μια κριτική που υπάρχει κάποιος από πίσω, είναι φυσιολογικό να δημιουργήσεις αντιθέσεις. Στην περίπτωση, ας πούμε, της αγωγής και της μήνυσης που λες, μου έχει κάνει ο κ. Μακρύς, εγώ νομίζω κάποιοι του το περάσανε αυτό, διότι ο ίδιος ξέρει για μένα. Εγώ δεν έχω λοιπόν τίποτα προσωπικά με κανέναν. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Ειλικρινά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος αφοσιωμένος στη δουλειά μου, στην οικογένεια και στους φίλους μου, δεν ασχολούμαι. Το περιβάλλον του όμως σου καταλογίζει εμπάθεια και αιμονή στο πρόσωπό του. Καλά, ο καθένας μπορεί να καταλογίζει τι θέλει. Και εγώ καταλογίζω. Εγώ δεν θέλω τώρα να δοθεί τη ευκαιρία που έχω τώρα μια εκπομπή, ας πούμε, και. Που είμαι καλεσμένο στην εκπομπή σου και στο Super Big. Τι να πω, τα λέω καθώ από το ραδιόφωνο μου. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή η Παναχαϊκή είναι στη Γάμα Εθνική που δεν ήταν ποτέ. Είναι σε παρακμή, είναι σε κρίση, είναι σε πρόβλημα. Δεν θέλω να επαναλάβω πράγματα που κατά κύριο λέω και στο δελτίο ειδήσεων. Και ξέρω επίση ότι εγώ είτε στο ραδιόφωνο, είτε στη στήλη μου που έχω στον κόσμο τη Πάτρα, στην εφημερίδα, εν υπόγραφα λέω τη γνώμη μου. Η ζωή λοιπόν δικαιώνει όχι του ανθρώπου. Δηλαδή, αν πω κάτι εγώ και δεν συμβεί, έχω εκτεθεί. Ναι. Αν πω κάτι και δικαιωθώ, έχω δικαιωθεί. Αν δεν θέλω να δικαιώνω, δεν με συμφέρει η Παναγιώτη μου. Δεν είναι μόνο η αγάπη μου για την Παναχαϊκή, δεν με συμφέρει σαν επαγγελματία να είναι εκεί που είναι η Παναχαϊκή. Δεν θέλω όμως να επεκταθώ περαιτέρω, γιατί ξαναλέω, αν ήθελα να κάνω κραυγές και να εκμεταλλευτώ τα μέσα, ξέρω το παιχνίδι πολύ καλά. Είμαι 20 χρόνια σε αυτήν την κρέατο μηχανή των media και ξέρω να το εκμεταλλευτώ. Αυτό τα κάνει αύριο. Ανήκα από ότι κάποιοι εδώ πέρα στην Πάτρα, δεν θέλω να ονομάσω, θα μπορούσα εγώ λοιπόν από παιδί μου. Η μέρα που μου έγινε η αγωγή και η μήνυση, να βγω να κάνω σποτάκια, κάτω τα χέρια, ελευθερία. Να το εκμεταλλευτεί δηλαδή, έτσι. Αυτά λοιπόν είναι φεδρά, χαζά και τα λοιπά. Εγώ νομίζω όλα αυτά λύνονται μέσα στην πορεία όταν διαπιστώνει κάποιο ότι κρατάς το ίσο. Όχι το σωστό, το ίσο. Δηλαδή, ακόμη και λάθος να είμαι, δεν το κάνει ιστερόγλυφο. Να σε ρωτήσω κάτι, θέλω να μου το εξομολογηθείς αυτό και ξέρω θα το κάνει. Στο λέω γιατί ένα πολύ ανεγνωρισμένο, καταξιωμένο συνάδελφό σου, δεν θα πω φυσικά το όνομά του, μου έχει εκμυστηρευτεί ότι γνωστό παράγοντα τη Πάτρα, κάποια δεδομένη στιγμή την εποχή τη ακμή του, τον είχε πλησιάσει και του είχε πει: έχω μια επιταγή, συμπλήρωσε τον αριθμό που θέλει και πάρει με αντάλλαγμα αντιπαροχή, βέβαια, να γράφει καλά στην εφημερίδα που εργάζεσαι για την ομάδα μου. Και σε ρωτάω ευθέω, σε έχει πλησιάσει ποτέ παράγοντα ή ομάδα
απρόσωπα ή προσωπικά, συγκεκριμένα, και να σου προτείνει τέτοια συνδιαλλαγή. Στα ίσια ποτέ. Μέσος, εντάξει, όμως ξέρεις τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής, σε ό,τι αφορά το πρόσωπό μου, πριν κατέβω στην Πάτρα να κατασταθώ μονίμως πριν 5,5 χρόνια, σε αυτό που λέμε ακροατές του Sport FM αλλά και αθλητικό γίγνεσθε της Πάτρας, ήμουν σχετικά γνωστός γιατί έκανα εκπομπές στο Sport FM της Αθήνας, έτσι. Επίσης, όποιος ακούσει μία, δύο, τρεις φορές με ακούσει στο ραδιόφωνο, καταλαβαίνεις ότι είμαι ένας άνθρωπος. 10 με 11. Ναι, 11 με 12. 11 με 12, συγγνώμη. Ότι είμαι λίγο κολλημένος. Το Χρήστο Βεργανελάκη. Το Χρήστο, το έτσι, ξέρω. Κορυφαίος. Ναι. Το οποίο τον πειράζω, ξέρεις, και με πειράζει και αυτός. Το ξέρω. Και σ' αγαπάει το πολύ. Ξέρεις, το ξέρω και εγώ το ίδιο, αλλά με πειραζόμαστε γιατί μην πεις ώρα ομάδες το και εκτεθώ εγώ. Γιατί έχουμε μια συλλογική, ποδοσφαιρική αντιπαράθεση. Αυτός είναι με μια μικρή ομάδα, εγώ με μια μεγαλύτερη και καταλαβαίνεις τώρα. Έχουμε τέτοιες διενέξεις. Όχι, λέω ότι αν ακούσει κάποιος, θα το πω με έναν τρόπο κολλημένος με την έννοια ότι είμαι αρούκατος, ρε παιδί μου. Έχω κάποιες απόψεις. Τις λες, ευθέως. Και τις λέω αφενός, που κάνουν κακό πολλές φορές στη δουλειά μου, αλλά και δεν αφήνει περιθώρια στον άνθρωπο. Θα σου πω ένα περιστατικό. Επειδή υπήρξα κάποια περίοδο στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανεγιαλίου, όταν ανέλαβε ο Γιώργος Σοχελάκης, ο οποίος είναι φίλος και αδερφός εδώ και 20 χρόνια, και υπό την έννοια το είχα πει και τότε μάλιστα, γιατί εντάξει, εγώ και από τον καιρό που είμαστε στην Αθήνα, για την οικογένειά μας η Παναχαϊκή είναι το ένα ξεχωριστό κομμάτι. Έτσι, μεγάλωσα στην Αθήνα ως Παναθηναϊκός, αλλά η Παναχαϊκή όταν ερχόταν δεν τίθε το θέμα. Μάλιστα, είμαστε σε ένα σπίτι που πρέπει να πω ότι τη συζύγου μου το επίθετο είναι Δρακοπούλου και κάτω η μαμά της. Και ήταν δύο παίχτες στην Παναχαϊκή. Ένας είναι ο άμυνιστος ο Νίκος ο Γεκάτος και άλλος ο Ανδρέας ο Γεκάτος, παίχτες της Παναχαϊκής. Κλείνει παρένθεση. Είμαστε μαζί στο Θρασίβουλο με τη γυναίκα μου και κινδύνεψα από πέτρες στο παιχνίδι. Στο παιχνίδι που υποβίβασε την Παναχαϊκή. Ναι, έτσι. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ακούω. Με είχε πλησιάσει άνθρωπος σωματείου της Πάτρας, ωραία και ευγενικά, τηλεφωνικά, χρειαζόταν βαθμούς. Ο Πανεγιάλιος δεν είχε ανάγκη. Ναι. Τι θα μπορούσα να εισηγηθώ εγώ στο Πανεγιάλιο να βοηθήσω ομάδα της Πάτρας. Ναι. Πολύ διστακτικά, γιατί δηλαδή από την αρχή μου το είπε. Ξέρω κύριε Μπουλή ότι είσαστε σε αυτά, είσαστε και εσείς και Χελάκης πολύ, αλλά μήπως. Λέω, άνθρωπε μου, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς τόσα χρόνια γράφουμε και μιλάμε για αυτό που λέμε, το εννοούμε. Ναι. Και είναι σε βάρος του συμφερόντα μας. Λοιπόν, άρα για να το κλείσω, εμένα δεν έχει πλησιάσει κανένα στα ίσια. Κυρίως γιατί ξέρει ότι. Η διαπάντηση θα είναι αρνητική. Ναι, ναι. Όμως θέλω να μου πεις και θέλω να κλείσουμε έτσι την παρουσία μας σε αυτή τη γωνιά, γιατί θέλω να πάμε. Έχεις πολλές γωνιές στο σπίτι και θέλω να εκμεταλλευτώ όσο δυνατόν περισσότερες. Θέλω σε άλλη γωνιά να μιλήσουμε για τους δίσκους και για την ενασχόλησή σου, για την επαφή σου με πολύ σημαντικά ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Μόνο ένα θα σας πω για να καταλάβετε για τα μεγέθη που μιλάμε. Άκης Πάνου. Ο Άκης Πάνου ήταν ένα πρόσωπο μυθικό για μας που δεν τον έχουμε γνωρίσει, όμως για τον Σπύρο Μπουλή ήταν φίλος. Έτσι δεν είναι, μην πεις περισσότερα τώρα, σε λίγο θα σου ζητήσω. Όπως και προς το τέλος της κουβέντας θέλω να επανέλθουμε στην Παναχαϊκή και να τον ρωτήσω αν πιστεύει ότι με μακρύ η Παναχαϊκή θα ανέβει στην Super League. Να τον ρωτήσω αν ο Μακρύς πιστεύει ότι θα παραμείνει στην Παναχαϊκή και θα καταφέρει να ευοδοθεί η προσπάθειά του, που είναι βέβαια η άνοδος της Παναχαϊκής. Αυτά σε λίγο, γιατί μέχρι τότε θέλω να. Γι' αυτό το γλυκό εδώ της κυρίας Νατάσας. Έτσι και... Είναι φράιλα από Σαγίου ή κάτι. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σε λίγο μαζί για τη συνέχεια της εκπομπής και τη συζήτησή μας με τον Σπύρο Μπουλή. Ήρθε η ώρα να χάσετε κιλά με υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η System Diet φέρνει κοντά σας τις πιο απολαυστικές γεύσεις που σας βοηθούν να χάσετε σωστά τα περιτά σας κιλά κάτω από τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Αλλάξτε τώρα τη ζωή σας με System Diet. Πάτρα 2610-225-888. Άκης Πάνου. Αλήθεια, ποια μπορεί να είναι η σχέση του Άκη Πάνου με τον Σπύρο Μπουλή? Νομίζω ότι σήμερα ο Σπύρος Μπουλής θα μας αποκαλύψει αθέατες πτυχές της ζωής του Άκη Πάνου, διότι πολύ απλά ήταν συνδεδεμένοι, ήταν φίλοι, και αν εμείς τον γνωρίζουμε ή νομίζουμε τον γνωρίζουμε ως συνθέτη, ο Σπύρος Μπουλής είχε το προνόμιο να τον γνωρίσει και να τιμηθεί από την φιλία του.
Μίλησε μας για τον Άκη Πάνου, τον άνθρωπο αυτό που εμείς δεν γνωρίζουμε. Αν θέλεις, γνωρίσαμε κάπως επιπόλαια, αν θέλεις, με το δυσάρεστο περιστατικό που σφράγισε την ζωή του. Αυτό είναι δύσκολο και θα πω μερικά πράγματα, αλλά είναι δύσκολο όχι από άποψη χρονική, δηλαδή πώς να χωρέσεις έναν Άκη Πάνου, όχι σε μία εκπομπή, αλλά σε ένα 24ωρο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό. Και πρέπει να πω, μάλιστα, ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα όσο ζούσε, έκανα αφιερώματα στο ραδιόφωνο να μιλάω για τον Άκη. Από τη στιγμή που έφυγε, δυσκόλεψε το πράγμα. Τον Άκη Πάνου γνωρίστηκα τον Απρίλιο του 1989, όταν μετά από 30 χρόνια απουσίας από το Πάλκο, επανήλθε στο Επιγόντος στην Κυψέλη, στην Κοκκίνος Νέγρη, και έπαιξε με την ορχήστρα του. Συνειδητής απουσίας. Συνειδητής, εννοείται. Μαζί με τον Μανώλη Ρασούλη, ο οποίος ήταν και αυτός που τον, ας το πω, τσίγκλησε, που τον έπεισε. Ναι. Γνωριστήκαμε τότε και κάναμε και μια εκπομπή στο κανάλι 15, τότε στις εκλογές του 89, που είχε μεσολαβήσει και ο Θοδωρής ο Μανίκας, κάποια ωραία πράγματα. Έκτοτε λοιπόν ήμασταν σχεδόν καθημερινά μαζί, στα Πατήσια, στο σπίτι του, στην Ξάνθη. Γίνατε φίλοι εύκολα? Κάθε μέρα. Δεν νομίζω ότι φημιζόταν ότι ήταν και ο πιο εύκολος άνθρωπος του πλανήτη. Όχι, ήταν δύσκολο. Ήταν λίγο ιδιόρυθμος, έτσι. Πολύ ιδιόρυθμος. Πάρα πολύ ιδιόρυθμος, και αυτό ήταν το μεγαλείο του Άκη Πάνου. Ότι ακριβώς δεν ήταν εύκολος σε μια εποχή πολύ εύκολη. Αλλά ήταν όμως. Ήταν φίλος. Και. Ξαναλέω, επειδή μπορώ να μιλάω ώρες για τον Άκη Πάνου, θα πω μόνο ότι όταν φέρνω στο μυαλό μου τον Άκη, φέρνω στο μυαλό μου ένα τρυφερό άνθρωπο, ένα ευαίσθητο άνθρωπο. Σαν καλλιτέχνη τον ξέρουν οι πάντες. Έχει γράψει απίστευτα μεγάλα τραγούδια που θα υπάρχουν όσο υπάρχουν Έλληνες. Ένας καταπληκτικός ζωγράφος. Ένας καταπληκτικός γλύπτης. Έφτιαχνε τα καλύτερα μπουζούκια και κιθάρα στην Ελλάδα. Πρέπει να ξέρετε ότι τα μπουζούκια του Κώστα του Παπαδόπουλου και του Λάκη του Καρνέζη, που είναι τα μπουζούκια του Μίκη Θοδωράκη. Ο ήχος που λέμε του Μίκη Θοδωράκη στη δισκογραφία, στην ουσία είναι ο ήχος του Άκη Πάνου, γιατί και τα μπουζούκια που κρατάνε στα χέρια του είναι δικά του, τα έχει φτιάξει με τα χέρια του, αλλά και μαζί παίζαν χρόνια. Ένα φίλο κολλητή στα Πάλεκα, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος και ο Λάκης ο Καρνέζης. Όταν μιλάμε για τον Άκη Πάνου, μιλάμε για έναν ιδιοφυή άνθρωπο, ένα κοσμοφιλόσοφο, ένα άνθρωπο με αρχές, και μάλιστα σε μια εποχή που οι εκτός της αρχές έρχεται σήμερα άλλωστε, δεν έχουν τελειωμό. Και έναν άνθρωπο τον οποίο το σκέφτομαι με ευγνωμοσύνη, γιατί μου καθόρισε πάρα πολλά, μου άλλαξε πάρα πολλά πράγματα, με βοήθησε να καταλάβω πράγματα, και κάθε μέρα, μα κάθε μέρα είναι μέσα στη ζωή μου, κυριολεκτικά όμως, και με βοηθάει σε απίστευτα άσχετο με αυτό που ονομάζουμε καλλιτεχνία, τραγούδι. Είναι σαν να ζει δίπλα σου, σαν να αναπνέει δηλαδή τώρα, έτσι. Σε καθοδηγεί, ας πούμε, η φιλοσοφία του, η στάση ζωής. Κοίταξε, είχαμε πάρα πολλές διαφωνίες με τον Άκη. Απλώς το σημαντικό είναι ότι. Ξέρεις, οι μεγάλες προσωπικότητες που λένε, δηλαδή, θα μπορώ να. Είναι καλύτερα να σας πω, ας πούμε, τι λέει ο Μάνος Χατζηδάκης για τον Άκη Πάνου, παρά τι λέω εγώ. Λέμε. Γιατί ποτέ δεν έχει πιο πολύ αξία, γι' αυτό το λέω. Αλλά εγώ, επειδή τον έζησα, δυσκολεύομαι να μιλήσω και να είμαι καλός στα λόγια, να μιλάω ώρες. Δηλαδή, το έχω που λέμε. Δεν είναι κάτι, δεν είναι καμία στολή. Απλώς έλεγε ο ίδιος ο Άκης Πάνου, για να καταλάβεις εσύ και οι τηλεθεατές μας. Παράδειγμα για τα τραγούδια του, λένε για τα τραγούδια του. Ναι, ναι. Και έλεγε αυτός, εάν δεν μπορούν να μιλήσουν μόνο του στο τραγούδιο, εγώ του κεφαλιού του. Δηλαδή, θέλω να πω τον Άκη Πάνου, όταν αφού το έφυγε ο Άκης Πάνου, μου ζητήσει πάρα πολλές φορές από όλα τα κανάλια να συμμετέχω σε εκπομπές, να μιλήσω για τον Άκη Πάνου. Και εγώ τους έλεγα, δεν έχω πάει πουθενά και ποτέ, και τους έλεγα το εξής πράγμα. Βάλτε, λέω, μια εκπομπή που έχει όλα τα κανάλια, μια συνέντευξή του, τα τραγούδια του, που δεν υπάρχει. Το μόνο αφιέρωμα που έχει γίνει στον Άκη Πάνου, και αυτό με τα τραγούδια του δηλαδή, πολύ λίγο, ήταν σε μια εκπομπή του Σπύρου του Παπαδόπουλου, δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή για τους μεγάλους δεν έχουν γίνει αφιέρωμα. Και έλεγα, εάν λοιπόν βάλετε τις συνεντεύξεις του στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση, και έχετε απορίες, τότε να έρθω. Σωστό. Και να πω αυτό. Να σου πω, αυτός ο δίσκος λοιπόν εδώ έχει. Αυτός ο δίσκος είναι παραγωγή η δική σου. Ναι, ναι, για πες μας. Λοιπόν, αυτός ο δίσκος είχε αποφασίσει η Μήνος EMI να βγάλει τραγούδια του Άκη Πάνου. Ναι. Τραγούδια εννοώ από αυτά που είχε ήδη φωνογραφήσει ο Άκης Πάνου. Χρησιμοποιώ τις λέξεις που χρησιμοποιούσε αυτός. Φωνογραφήσει. Ναι, ναι, έτσι το λέγανε αυτοί. Ναι. Και ήταν τότε να το κάνει ο Κώστας Χατζηδουλής, ο οποίος είναι ειδικός και καταπληκτικός και συλλέκτης. Αλλά, και του λέω τότε του Άκη, λέω, πρέπει μου, για να κάνουμε κάτι πιο διαφορετικό, αφού
Έχουμε κουραστεί τα μεγάλα τραγούδια, τα κλασικά, οι μεγάλες επιτυχίες, τα χρυσά τραγούδια. Αφού λοιπόν τα τραγούδια ούτως ή άλλως θα βγουν για δεύτερη, τρίτη φορά, γιατί άκη μου του λέω, δεν βγάζουμε μια δουλειά δική σου που να έχει ξαναβγεί. Τι εννοείται, ρε Σπύρε μου, λέει, γιατί Σπύρε με, λέει. Και είναι αυτό λοιπόν. Μου νίκιασε ένα αμάξι, μήνα σε Ιμάη και πήγα στην Ξάνη και έφερα λοιπόν τα μπουζούκια του εκεί πάνω. Ναι. Και τα φωτογραφίσαμε στο στούντιο του Γιώργου του Πανισόπουλου στη φιλμική εταιρεία. Αυτό δεν έχει φτιάξει με το χέρι του, δηλαδή. Έχει γραφεί στην κόρη του, στο πίσω μέρος του μπουζουκιού. Εδώ έχει κάνει χτένα για να μην πιάνει ψαλίδα η κόρη του και η γυναίκα του. Έτσι. Πίνακες. Έβαινος. Και έχει και σχόλια τώρα. Μάλιστα. Πού να το διαβάζω. Χαλκός. Μα δεν τα έχει τελειώσει. Αυτά είναι κοσμήματα. Μάλιστα. Με κοχύλι, πολυτάλαντος έτσι, πολυτάλαντος, γεννημένος καλλιτέχνης. Εδώ κοίτα τώρα, προσωπογραφία, πολύ δύσκολο να δουλεύει πάνω σε όστρακο. Ναι. Ο Άκης πάνω γούστερε τους δύσκολους αντιπάλους, να ξέρεις. Έτσι. Το όστρακο όταν έβαινε τα 9-8, έτσι δεν του άρεσαν τα εύκολα. Τα εύκολα γενικώς. Δούλευε ένα καλοκαίρι ολόκληρο στα Πατήσια, στο σπίτι που έμεινε τα πιο πολλά χρόνια της ζωής του, με ένα ακροκερά. Να το ξαναδώσει τη μορφή που είχε παλιά. Είχε γυαλόχαρτα από το, όλα τα νούμερα γυαλόχαρτα που υπήρχαν τα έπαιρνε και ξεκίναγε, φερόταν σε όλα τα στην ύλη, α πούμε, τρομερά τρυφερά όπως στους ανθρώπους. Ξεκίναγε λίγο. Σαν να χαϊδεύει δηλαδή. Έτσι. Όχι, ήταν καταπληκτικό. Να σε ρωτήσω τελικά, πες μου για το τέλος της ζωής του. Μετάνιωσε τελικά για τον φόνο. Μα το είπε στο δικαστήριο. Τα ελληνικά του εκεί πάνω, που πρέπει να ξέρει Παναγιώτη, ήταν καταπληκτικά για έναν άνθρωπο που είχε βάλει το δημοτικό. Τον είχαν παραδεχθεί μεγάλοι λόγοι της εποχής του. Νομίζω ότι είχε χαρακτηριστεί θυμόσοφος. Μεγάλοι λόγοι της εποχής του τον είχαν παραδεχθεί. Το είχε πει στο δικαστήριο λοιπόν. Και είναι και σπάνια περίπτωση. Στα δικαστήρια συνήθως όλοι οι δικηγόροι και οι κατηγορούμενοι ξέρεις. Πάνε το μαλάκο κόστο. Αυτό είχε πει λοιπόν: για να μετανοήσω πρέπει να εννοήσω. Δηλαδή, εγώ λοιπόν, αυτό ισχυριζόταν και είχε δίκιο. Εγώ το ξέρω τώρα, μετά έγινε σαπουνόπερα στα κανάλια. Ότι είμαι λέει φωνιάς, δεν είμαι δολοφόνος. Δολοφόνος σημαίνει δόλος. Ότι πάω δηλαδή, έρχομαι και σε σκοτώνω, το έχω στο μυαλό μου. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είχε πάει στη Ξάνθη και εκεί που την έχει πέσει για ύπνο και δεν ήθελε να μπει στη Ξάνθη, σε ένα σπίτι πρώτη φορά που έφτιαξε σπίτι για τα παιδιά του, γιατί δεν ήθελε καθόλου την ιδιοκτησία ο Άκης πάνω, ξυπνάει και βλέπει πάνω το κεφάλι του την κόρη του, την οποία δεν ήθελε να έχει σχέση, γιατί η ίδια είχε βγει τότε στον Α και είχε πει δεν θέλω να λέγομαι πάνω, δικαίωμά σου λέει, κομμένη. Με τον Μαγαρίτο Γιαλάνα. Λοιπόν, ξέρετε, ήταν τόσο τρομερό φωνή. Λοιπόν, ο άνθρωπο τηλεφώνησε, τόσο να κοιμόταν, τόσο πέρα ψυχραιμία. Και ξαφνικά ξύπνησε, α πούμε, και τα... Το κλείνω εδώ γιατί ξαναλέω. Πάντω του στάθηκε και στι τελευταίε. Μα για μένα, να σου πω κάτι, αν κάποιο είναι φίλο σου. Εκεί φαίνεται. Όχι, εκτό ότι το που φαίνεται και που δεν φαίνεται, αλλά. Όταν είναι φίλος σου κάποιος για να τον αρνηθείς από φίλος σου, πρέπει να συμβεί κάτι πολύ σημαντικό. Έτσι. Η μάνα που λέμε το παιδί. Λοιπόν, ο φίλος είναι φίλος. Ξέρεις ότι στο τέλος κάθε εκπομπής καλούμε το συνεντευξιαζόμενο να κλείσει μουσικά τους τίτλους τέλους. Αυτό θα σου ζητήσω και εγώ τώρα. Θέλω να διαλέξεις, φαντάζομαι από αυτό το δίσκο θα διαλέξεις, ένα τραγούδι το οποίο θέλω να επενδύσει τους τίτλους τέλος της εκπομπής. Αν σου ζητάγα λοιπόν αυτό, ποιο τραγούδι θα επέλεγες από αυτό το δίσκο ή από αυτό. Και πες μου παππού. Πες μου παππού. Θα σου πω την ιστορία αυτού και αυτού του τραγουδιού. Το ένα είναι το Αλ Καπόνε πριν τώρα πάντα και το πες μου παππού. Είναι μια περίπτωση Γκίνες, απλώς δεν ασχολήθηκε εκεί πάνω. Ναι, ναι. Δηλαδή αυτή κυκλοφόρησε το 1985-86, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε 1000 δισκάκια 45 άρια. Ναι, ναι. Αλλά δεν βγήκε στο εμπόριο. Δεν βγήκε. Τα έφτιαξε ο Άκης και τα έδωσε σε γνωστούς και φίλους. Γιατί? Ποια είναι η πρωτοτυπία του πράγματος. Έχει κάνει τα πάντα εκτός από το βινίλιο. Δηλαδή. Στίχο, μουσική ερμηνεία. Πάμε. Ενορχίστρωση. Περίμενε, έχει παίξει όλα τα όργανα, τα έχει κατασκευάσει όλα τα όργανα, ακόμη και τσατσάρες που παίζει μέσα, κρόκαλα και αυτά. Έχει κάνει ηχοληψία, ρεμίξ, μιξάς, δεύτερες φωνές, το εξώφυλλο γραφιστικά. Έχει κάνει όλα εκτός από αυτό. Είναι Άκης πάνω 100%. Και ήθελε να το επιχειρήσει και αυτό, δηλαδή, κατά μία έννοια. Κάποια στιγμή που τα είχε βάλει με την ΑΕΠΗ, ήθελε να του κάνει μια πλάκα, αλλά δεν πρόλαβε να του κάνει μια πλάκα. Αλλά... Οπότε βάζουμε το παίζουν παππού εμείς. Παίζουν παππού, ναι. Λοιπόν, και πριν φύγουμε και από αυτή τη γωνιά, πάμε έτσι σύντομα να μου διαλέξει και άλλους δίσκους αγαπημένους που έχεις φέρει. Αυτό είναι από την ταινία του Πανουσόπουλου, το Athens Blues, μια μέρα τη νύχτα. Είναι το Στέλιο Παμαγκάρη, είχα κάνει την παραγωγή. Ένα χρόνο παιδευόμαστε, ρε παιδί μου, δεν του φαινότανε. Ενώ υποτίθεται ότι θα καθαρίζαμε σε 9-20 μέρες. Ένα χρόνο τότε ήταν μηνών το ηλεκτράκι μου. Το θυμάσαι το Στέλιο, το Παμαγκάρη. Το Στελάκι με την Ευελίνα. Ναι, ναι, ναι.
και έχει μέσα και τραγούδια κέρασμα, μας περιπτώσει. Είναι πολύ, πολύ καλό. Αυτό είναι το φίλο μου, το Ζήκα. Το Γιώργο Φίζικο, πώς είστε πολύ φίλοι. Ναι, είμαστε πολύ φίλοι. Έχει έρθει εδώ, έχει μείνει ο Γιώργος. Έχει μείνει εδώ. Και μα... Α, τι σου είχε φέρει εσένα. Κασετόφωνο με μικρόφωνο. Εδώ. Αυτό δεν το έχω σε... Έχει σκιστεί το εξώφυλλο, το έχω σε μηνύλιο και κρίμα. Είναι για μένα και για πολλούς άλλους, έτσι. Καλύτερος δίσκος. Είναι το καλύτερο έργο της ελληνικής δισκογραφίας. Το καλύτερο έργο, έργο, έτσι, γιατί υπάρχουν αυτό που λέγανε παλιά LP, μεγάλη δίσκη, που έχουν σκόρπια τραγούδια. Ναι, ναι. Και υπάρχουν τραγούδια που είναι αεροκύκλο. Και κατά τη γνώμη μου είναι. Εδώ αγαπημένο δίσκο. Αυτό είναι ο πρώτο δίσκο του Ζήκα. Είναι Αρβανιτάκη. Και του Σάββατο Λαρίδη. Και σπουδαίο Πολ, έτσι. Ναι, και που παίζει και μπουζούκι ο Κώστας Παπαδόπουλος. Είναι ένα δίσκο που λατρεύω τη Βιτάλη, την οποία τη θεωρώ αιώρια, η οποία έχει δικά τη τραγούδια μέσα. Εδώ είναι η ρεζέρβα του Σαββόπουλου, διπλό δίσκο. Μάλιστα, στη φωτογραφία είναι από το 19, που κάποτε ήμουν ιδιοκτήτη εγώ και το έκανα κρεπερή πάψη. Τι ήσουν, ιδιοκτήτη. Εδώ, σε αυτό το χώρο πίσω που φαίνεται. Ναι, 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 ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Πού είναι αυτό ο χώρο. Αυτό είναι Πουλχερία και Βουλγαροκτόνη στην Αθήνα, πίσω από το λόφο του Στρέφη. Έχει κάνει και αυτό, Σπύρο. Τώρα. Εδώ αγαπημένο δίσκο. Έξω, απολύθηκα από Φαντάρο και το είχα μαζί μου. Ναι. Αυτό ήμουνα στον Εύρο Φαντάρο και τραγουδάγαμε του Ρασούλη και του Λοίζου, όλα στην παρέα μου, Φαντάρε. Πέγγιζή να δεν βλέπω να έχει πουθενά. Δεν έχω, δεν τα ξέρω αυτά τα παιδιά. Δεν τα στον μπάρα, δεν τα ξέρω αυτά. Εδώ είναι Παπάζουλου. Ναι, εντάξει. Πάλι εδώ είναι Παπάζουλου, Ξηδάκη Ρασούλη. Και εδώ πάμε πλέον πάμε στα βαθιά. Εδώ είναι Βαγγέλης Παπάζουλου Ζμπρινιός. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε. Εδώ κάτσε να δείξουμε πρώτα το πρώτο δίσκο του Τζίμι Πανούση. Με τις μουσικές ταξιαρχίες. Μουσικές ταξιαρχίες. Μην κοιτάτε στις κόριτσα. Δεν πειράζει. Απόστολε Χατζηχρήστο. Ναι. Λατρεμένος δίσκος μεγάλος ερωτικός του Μάνου Χατζηδάκη, τον οποίο είχα για αυτόν την τιμή και τη χαρά κάποια περίοδο να, έτσι, να κάνουμε κάπως και παρά. Αυτό, ναι, ναι, μέναμε στην ίδια γειτονιά. Ναι. Λοιπόν, από όλο αυτό το δίσκο θα ήθελα να πάρει ένα κοντινό εδώ ο συνάδελφος ο Χρήστος. Σας λέω συναδέλφους γιατί έχω δουλέψει την παραγωγή, παιδιά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που λέγεται είναι ένας δίσκος ο οποίος ηχογράφησε. Καταρχήν. Πρέπει τώρα θα χρειαστεί τα γυαλιά σου. Θα χρειαστώ, ναι, θα χρειαστώ γιατί έχει βραβευτεί. Ναι. Άλλη περίπτωση, Γκίνες. Είναι Βασίλης Τσιτσάνης. Ναι. Λοιπόν, το βγάζω αυτό το εξώφυλλο για να δούνε ότι μπορεί να το πάρετε μετά. Αυτός εδώ πέρα λοιπόν είναι ο Αρώμ, ένας από τους μεγαλύτερους εθνομουσικολόγους της UNESCO, ο κύριος Αρώμ, και ο οποίος με έναν άγκρα. Ξέρουν εδώ οι φίλοι του η τεχνική. Το παλιό το, με τις πομπίνες. Έτσι γυριστεί και όλος ο παγκόσμιος και ένα γράφος, μην ναι, ναι. Στην κουζίνα, στο χάραμα, στο σκοπευτήριο, στην Κεσαριανή, αλλά και λίγο στο υπόγειο του Τσιτσάνη, έχει ηχογραφήσει γύρω περίπου στα 20 τραγούδια, αλλά και αυτοσχεδιασμούς του Βασίλη Τσιτσάνη. Μάλιστα. Έχει βραβευτεί λοιπόν αυτό από την UNESCO, έχει βραβευτεί στο Παρίσι, έχει βραβευτεί σε διάφορα σημεία. Στην Ελλάδα δεν το έχουν πάρει χαμπάρι, δεν έχει σημασία. Στα επόμενα 50 χρόνια θα το πάρουν χαμπάρι. Θα συμβεί αυτό. Είναι το χάραμα, νομίζω κυκλοφορεί και στο CD, έτσι τραγούδια και ταξίδια από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Λοιπόν, να σου πω κάτι, φωτογραφίες σου έχεις. Μου έχεις μαζέψει. Θέλω να δείξω στον κόσμο. Φοφίμουν τώρα σφαίρα τα κορίτσια. Φύγετε πάλι στη μαμά. Θα δείτε φωτογραφία στην μπαμπά. Ανακατέψτε τα σιλτάρια, σηκώστε. Φύγετε πλάνο, τα βιβλία, τα λευκόματα και βρείτε φωτογραφίες. Και μέχρι να φτιάξουν. Μέχρι να βρουν τις φωτογραφίες τα κορίτσια και η σύζυγος του Σπύρου. Εμείς πάμε σιγά σιγά προς τα εκεί να καθίσουμε στη βεράντα. Τι λες. Και να πιάσει και το μπουζούκι. Θα το κάνεις τελικά. Στην έχω στη μήνυ. Α, έτσι. Και λοιπόν. Πάμε για τον επίλογο, ο οποίος θα είναι και μουσικός επίλογος, διότι ο Σπύρος θα πιάσει το μπουζούκι και θα μας μεταφέρει με μια μουσική έκπληξη στο τέλος της εκπομπής. Πολύ μελωδικά και έβηχα. Πάμε για το κλείσμα της εκπομπής που όπως προβλέπετε θα είναι ανατρεπτικό. Πάμε να κάνουμε τον επίλογο της εκπομπής στην πολύ ωραία σου βεράντα. Έτσι, πάμε. Να έχουμε και πανοραμική θέα. Του κτήματος εδώ. Η μία διαμαντοπούλη περίπου που λέγαμε στην αρχή. Α, δεν έχουμε μία. Πότε θα έρθουμε να μαζέψουμε. Αρχές Ιουνίου, πρόσφατες. Θα έρθουμε. Μην το λες έτσι και την κάνω. Ελάτε, γιατί εγώ θα πάω στην Αυστρία η Εθνική Ελλάδα, που πάω πάντα, από το Euro. Ναι, ναι. Έτσι, οπότε θα χρειαστεί να στάματα να φάνε. Πρόξιμο τι σπουδαίο είναι, τι τύχη είναι για τη ζωή. Ναι. Το πρωί να φεύγω για τη δουλειά μου και να κάνω έτσι να βγάλω. Είναι... Η πεπτουσία της ζωής σε μια κίνηση. Πραγματικά. Όχι, πώς είναι η φάση, δηλαδή, κατά μέρα. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια. Κάνεις ένα. Αυτό λέω, αυτό λέω. Βλέπεις που έχουν γίνει μερικά, τα βλέπεις. Θέλουμε τώρα το χρόνο. Ναι, εντάξει, θα αφήσουμε. Μετά θα έρθουμε εμείς με τα παιδιά εδώ. Μέσα κουλά. Όταν θα είμαι στο γύρο. Όταν θα είμαι στο γύρο. Τι λες να κάνουμε φέτος, τι λες να κάνουμε. Καλά θα πάμε. Καλά θα πάμε.
Πλάκα μου κάνεις. Καθόλου. Πάμε καλά, λες. Ναι. Μακάρι από το στόμα σου στο καθαγγέλτε αυτή. Έχουμε τα γερμανά μας. Λοιπόν, πάμε εδώ. Και θυμάμαι ότι μου είπες έχουμε και μια έκπληξη στο τέλος. Μου το είπες αυτό. Εγώ και τα κορίτσια. Ότι υποσχέθηκες, τελείωσε αυτό. Πάντα. Λοιπόν, για να πάμε τώρα να κάτσουμε εδώ. Εδώ είναι η βεράντα. Αχ, πολύ ωραία. Εδώ το καλοκαίρι είναι που έχει απόλυτη ησυχία, παρόλο που είμαστε 100 μέτρα από το κέντρο του Ρίου. Ναι. Από τη μεγάλη του γένου σχολή του Κουκούτσι. Στερεώρια. του αείμνου του Γιώργου Κουκούτσι, έτσι. Ναι, είναι τώρα η Χριστίνα, είναι εκεί η κυρία Γκίνελ. Αλλά είναι εντυπωσιακό. Έλα, ελάτε. Α, βρήκαν και τις φωτογραφίες, πολύ ωραία. Πω. Καθίστε. Έλα, θα τις κάνω. Τι ζημιάρες είναι πάντα άλλες, κορίτσια. Θα τις κάνουμε μετά. Λοιπόν, για πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε εδώ. Πρέπει να βάλω γυαλί εγώ όμως. Λοιπόν. Αλλιώς δεν γίνεται. Εδώ πού είμαστε. Εδώ είμαστε με τον Ανδρέα τον Πλιάτσικα και τον Μάκη τον Βέργο στην Κοπενχάγη. Ελλάδα-Δανία. Ελλάδα-Δανία. Ναι. Ποια χρονιά. Το 2006. Είμαστε. Εδώ. Εδώ είναι. Να το σκοτάω. Εδώ επίσης είμαστε στη Δανία. Επίσης Δανία. Επίσης Δανία. Και εδώ είμαστε μέσα στο γήπεδο της Δανίας, στο Park Stadium. Στο παιχνίδι μαζί με τον Μάκη τον Βέργο, τον καλό μου φίλο, Απλόπολης. Βαμμένος εσύ εδώ. Ναι. Ελλάδα. Α, για πάμε πίσω. Εδώ με φαντάρο στην κόρη, θα παρουσιάστηκα έτσι. Θα να πούμε χρονολογία. 1978. Υπηρέτησε 27 μήνες. Το ευχαριστήθηκες πάντως. Ένα στην κόρη και τους υπόλοιπους στον Εύρο. Μπράβο. Εδώ είμαι με την Ηλέκτρα και την Ιφηγένεια της κόρης. Θυμόσαστε πρέπει παιδιά τη φωτογραφία αυτή, ε? Όχι. Εσύ ήσουν πολύ μικρή, λοιπόν, να θυμάσαι. Εδώ είμαι με δύο Πορτογάλες. Πριν το. Πορτογαλέζες, πώς το θέλεις. Πριν το τελικό του 2004 που πήραμε το γύρο στους Ιταλούς. Να την κόψουμε στο μοντάζ αυτή τη φωτογραφία. Όχι, όχι. Την γυναίκα σου έχουν. Μα, okay. Μα η Νατάσα της έφερε, η Νατάσα της βρήκε. Λοιπόν. Εδώ. Πού είσαι. Τι είστε. Α, εδώ είναι γύρισμα στην Πάρο. Ναι. Με τον Πανουσόπουλο σε ταινία. Εσύ είσαι αυτός εδώ. Ναι. Είσαι που στέγεις το Κάρο. Και. Εσύ είσαι αυτός. Ναι. Και εδώ είναι. Τι χρονιά είναι εδώ. Εδώ είναι το 1993. 93, εδώ είμαι στην Μύκονο, πάλι σε γύρισμα. Ναι. Στη Βενετία που λέμε της Μύκονο. Εδώ είναι την ημέρα του γάμου με την Αράσα. Στη Μάσα μετά. Να αποκαλύψουμε λοιπόν και τη 1998, ναι. 1998 είναι ο γάμος σου, έτσι, ναι, με την Αράσα. Ναι. Και εδώ είναι με τον Γιώργο τον Ζήκα. Πού είμαστε τώρα, το θυμάμαι. Θα δείξω και μετά άλλες φωτογραφίες. Απλώς τώρα δεν προλάβαμε, μας πιάσατε. Εντάξει, εμείς έτσι καμίς βάλουμε στα σπίτια των ανθρώπων και τους κάνουμε όλο κάτω. Εξαρτήνες. Λοιπόν. Και εσύ τι είναι. Εδώ είναι εξαδέρφη μου και τον άντρα της. Εδώ έχει πλάκα γιατί είμαστε σαν λατιέρα. Δέστε το, μην νομίζετε. Έτσι είναι η Μαρία εξαδέρφη μου, πρώτη εξαδέρφη με τον άντρα της. Αλλά είναι πάνω στην Αθήνα και έχει πλάκα. Είναι από τις σπάνιες φωτογραφίες που δεν έχω γένεια. Και ίσως αυτό είναι το ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν μια φωτογραφία που δεν. Είναι οικογένεια. Για να συνοψίσουμε λοιπόν τώρα ταινίες, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Τι έχει μείνει από όλα αυτά. Εμένα η αγάπη μου, αν με ρωτήσει τι θα ήθελα να κάνω, έτσι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τραγούδι. Και δεν λέω μουσική, λέω το τραγούδι. Και στο ραδιόφωνο, ένα από τα πράγματα που κοκορεύομαι είναι ότι ακόμη και τώρα που κάθε τη ζωή και έχω αθλητικό ραδιόφωνο και κάνουμε αθλητικές εκπομπές. Ίσως είναι η μόνη περίπτωση που παίζεται ολόκληρο τραγούδι στην αρχή της εκπομπής που κάνουμε με τον Χρήστο. Και ίσως επίσης είναι και η μόνη εκπομπή, δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ. Μπορεί να δικό άλλου συναδέλφου που λέμε σίγουρα στη χρουργό και συνθήκη. Τραγουδιστή μπορεί να το ξεχάσουμε, αλλά στη χρουργό και συνθήκη πάντα. Γιατί τα έχουν πάρει όλα πάνω τους τραγουδιστάδες. Έχεις απόλυτα δίκιο. Και το τραγούδι είναι του συνθέτη και του στιχουργού. Βέβαια, ο τραγουδιστής είναι νοικιαστής. Έτσι. Συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Αλλά επειδή έτσι έχω πει πολλά για τα μίντια, τα οποία μαζούνε. Έτσι, δεν είναι ότι είμαι μέσα και απ' έξω με τον απόδειο. Όχι, με ευχαριστεί η δουλειά μου, την αγαπώ τη δουλειά μου. Οι παρενέργειες που έχει αυτή τη δουλειά είναι. Αυτό ακριβώς που συμβαίνει γενικά στην κοινωνία μας, που λέμε ο καλός γιατρός, ο κακός γιατρός, ο καλός πολιτικός, ο κακός. Υπάρχει καλός πολιτικός, υπάρχει, δεν μπορεί. Λοιπόν, μόνο που να, εγώ τραπέπευσα όταν πάρα πολλοί Έλληνες, μη σου πω όλοι, θέλανε να μπουν στο δημόσιο. Το έφυγα από το δημόσιο. Με το ραδιόφωνο. Ήσουν στο δημόσιο. Ήμουν κάποτε στα δηληστήρια Ασπροπύργου, στα λεγόμενα Ελδά. Ναι.
Ήταν πολύ προνομιουφαθέση, ναι. Με πολλά λεφτά για την εποχή, το 1986 τώρα σου λέω. Ναι. Και τα παράτησες. Και τα παράτησες και την ελεύθερη ραδιοφωνία, ναι. Ναι, μου τζόλανε, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, η μάνα μου, οι συγγενείς μου, όλοι με βρίζανε. Ναι. Ο τρελός, ο αρελός, ένα άλλο. Αλλά εγώ ήταν, και γι' αυτό θεωρώ το μεγαλύτερο ναρκωτικό, πρώτον θεωρώ την τηλεόραση και μετά το δημοσιοπαλληλίκη. Αυτά είναι στην ιεράρχηση μου τα ναρκωτικά, τα σκληρά στην κοινωνία μας, τηλεόραση και μετά το δημοσιοπαλληλίκη. Γιατί με ψυχοπλάκωνε η προοπτική ότι θα μείνω εδώ σε μια δουλειά που κάθε τρία χρόνια θα παίρνω και μια αύξηση και ένα βαθμό και θα κάνω συνέχεια το ίδιο πράγμα. Αλλά ήταν ένα. Πώς έλεγε ο άλλος, ας πούμε, καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή. Ήταν κάτι πολύ ψυχοπλακωτικό. Κολύμπησα λοιπόν μέσα στα μίντια. Ήμουνα και τυχερός, γιατί και τότε ήταν στην ανάπτυξη της ελεύθερη ραδιοφωνία. Με αυτά που λέμε, συγγνώμη, το σπίτι βαρέθηκε. Με αυτά που λέμε. Είδες τι εκπομπή κάνουμε, βαρέθηκε. Περιμένει να τραγουδήσει, πηγαίνει. Τέλος πάντων, ήμουνα και τυχερός. Έτσι, γενικά στη ζωή μου είμαι τυχερός. Σε ποιον άλλο έχουμε και μικρόφωνο, α πούμε. Αυτό εδώ πέρα, να το βλέπεις. Και πήγα όλα καλά. Και αυτό θέλω να θυμάμαι. Τα άσχημα δεν θέλω να τα θυμάμαι, γιατί τα άσχημα. Τουλάχιστον έλα εσύ από εδώ καλύτερα. Σε ρημάζω, σε βοηθάνε. Είδες που λένε Παναγιώτη, με τα μπράβο δεν πας μπροστά. Με τα. Δεν πειράζει, έλα, έλα. Με τα μπράβο δεν πας μπροστά. Με τα ζήτα, με την κριτική, με τα άσχημα πας μπροστά. Μάλιστα. Και τελικά όμως δεν θα αποφύγεις να απαντήσεις την ερώτηση που είχα προαναγγείλει, θα σου θέσω. Τελικά με μια κουβέντα. Το αισθητήριό σου, τι λέει, η διέστησή σου, παναχαϊκή με μακρύ ή χωρίς μακρύ, θα επιστρέψει στην Σούπερ Λίγκα. Θα δούμε άσπρη μέρα, Σπύρο μου. Με τον κύριο Μακρύ, το έχω πει εδώ και 2,5 χρόνια περίπου, και είναι προσωπικό, δεν έχω τίποτα να πω, ειλικρινά. Το ξέρει ο ίδιος ότι δεν έχω, για λόγους πολιτικής και άλλους γίνονται, ή από τους παρατρεχάμενους και τα συμφέροντα, αυτές οι κόντρες, αγωγές, μηνύσεις, γιατί και ο ίδιος ξέρει ότι δεν έχει τίποτα να αποκομίσει από αυτό. Εγώ προσωπικά δεν έχω και μάλιστα του είχα δώσει και τον κωδικό μου να μπαίνει στο site. Είμαι ο μόνος πριν η κολλητή του, δείχνει η κολλητή του, όταν βρίζανε τη γυναίκα του και τον ίδιο που είχα βγει στο ραδιόφωνο και. Το είχε στυλιτεύσει είχατε... αυτό. Ο πρώτος, το λέω με περηφάνεια γιατί δεν αφορά τον κύριο Μακρύ αυτό, αφορά τον κάθε έναν. Εγώ έχω πάει κόντρα. Όταν δεν δέχομαι στα γήπεδα να βρίζουν μανάδες, να βρίζουν οικογένειες και όλα τα σχετικά. Και α μην ακούει κανένας προκειμένου να καθιερωθεί αυτό το πράγμα, να σταματήσει να γίνεται. Λοιπόν, δεν το έχει το ποδόσφαιρο, δεν ταιριάζει το. Ο κύριος Μακρύς με Παναχαϊκή Πάτρα όλο αυτό το πράγμα δεν δίνει. Πάντως πριν. Για να μην κάνω αρχίζω να λύσω που κουράσουμε. Με ένα ναι όχι. Όχι. Ναι, ναι όχι. Δεν θα δούμε ασπρή μέρα με Μακρύ. Δεν μπορεί να προχωρήσει με Παναχαϊκή με τον κύριο Μακρύ. Εγώ μακάρι να διαψευθώ και θα σταματήσω να κάνω ραδιόφωνο για κανένα χρόνο τουλάχιστον. Δεσμεύεσαι. Δεν το έχω δεσμευτεί. Αλήθεια έχω δεσμευτεί. Λοιπόν, δεσμεύτηκε τώρα γιατί αυτό. Δεν το έχω πει και στο ραδιόφωνο. Είναι καταγεγραμμένα πλέον. Λοιπόν, αν η Παναχαϊκή ανέβει σου περίεργα. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο αποχή από το ραδιόφωνο. Ένα χρόνο δεν θα έτσι. Ραδιόφωνο, ναι. Τώρα από τη μία δεν θέλω να. Όχι Παναχαϊκή, με τον κύριο Μακρύ. Με τον κύριο Μακρύ. Μεγάλη χάρη και κέρασμα στη ζωή μου και στην οικογένειά μου, κύριο Μακρύ, επαγγελματικά, εάν μου πάει την Παναχαϊκή σου περίεργα. Γιατί. Άρα λοιπόν, από τη μία δεν θέλω να απέχεις από το ραδιόφωνο, από την άλλη όμως θέλω. Όχι, δεν θα χάσει τίποτα το ραδιόφωνο. Δεν θα χάσει τίποτα το ραδιόφωνο. Αν το πολύ πολύ να πάω σε ένα άλλο και να παίζω μόνο μουσική, να μην ασχολείται αθλητικά. Δεν θα χάσει τίποτα. Ενώ αντιθέτως, αν η Παναχαϊκή πάει στη Σούπερ Λίγκα, θα ωφεληθεί όλη η Πάτρα. Ο Περιπτεράς, ο Ταβερνιάρης, ο Βερζινάς, ο Κούλμαχάρη. Όλοι, όλοι. Όλοι. Τι γίνεται. Να ακούσει, ναι. Α, θα το φέρω βέλε, θα το προσέξει. Το άκουσα. Α, τα άκουσες. Θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρει ευτυχώς. Η Φιγένεια κάτσε τώρα γιατί πρέπει να κάτσει εδώ λίγο στον κύριο Παναγιώτη. Λοιπόν. Έφτασε η ώρα για την έκκληση. Έφτασε η ώρα. Πρέπει λοιπόν. Να κάνω μια εισαγωγή όμως. Θα κλείσουμε την εκπομπή άκρως μελλοντικά. Θυμίζω ότι στους τίτλους... Θέλω να ρωτήσουμε από εδώ. Θυμίζω ότι στους τίτλους τέλους θα παίξει το τραγούδι που ο Σπύρος Μπουλής επέλεξε, δηλαδή θα επενδύσουμε όπως πάντα μουσικά την εκπομπή με τραγούδι που έχει επιλέξει ο συνεδεξιαζόμενος. Αλλά τώρα μας έχει ετοιμάσει ο Σπύρος και η κομπανία του μια έκπληξη. Έτσι θα κλείσουμε. Σπύρο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μιλήσουμε. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Ευχαριστώ τα παιδιά, τον Βασίλη, τον Χρήστο. Ευχαριστώ το κανάλι. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το πιστέψουν, αλλά γενικά δεν έχω ζητήσει ποτέ να γίνει κάτι για μένα στα μέσα. Αλλά επειδή είσαι και καλός συνάδελφος και γενικός και κυρίως μας ενώνει το τραγούδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα παίξουμε ένα τραγούδι εδώ και θα το συνοδεύσουμε η Ηλέκτρα και η Ηφηγένεια. Ένα τραγούδι που δεν νομίζω ότι υπάρχει Έλληνας που δεν το έχει τραγουδήσει, που συγκινεί τους Έλληνες. Ένα τραγούδι πιο κλασικό από τα κλασικά. Θα καλούσα γελάνε. Έτοιμες. Κοιτάμε εκεί, δεν φακό όμως, Ηφηγένεια. Και εδώ σκουντάμε.
Αχ, κουμελάκι, κουμελάκι, ξύλο που θα το φας. Μέσα στο ξένο περιβολάκι, ρούπευ να μην τροπάς. Μέσα στο ξένο περιβολάκι, τρύπευ να μην τροπάς. Αχ, κουμελάκι, κουμελάκι, ξύλο που θα το φας. Μη μου ζαρώνεις τη μύτη μου, μη μου πονάς τα αυτιά. Μη μου το κρίνεις το μαπάκι, είσαι μια ζωγραφιά. Ήρθε η ώρα να χάσετε κιλά με υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η System Diet φέρνει κοντά σας τις πιο απολαυστικές γεύσεις που σας βοηθούν να χάσετε σωστά τα περιτά σας κιλά κάτω από τους πιο αυστηρούς ελέγχους. Αλλάξτε τώρα τη ζωή σας με System Diet. Πάτρα 2610-225-888. Πες μου μαμά, γιατί όταν πάω σινεμά, ενώ αλλάζω σινεμά, το έργο δεν αλλάζει. Έρχεται ο άγριος μαμά, για τα ηλίκη κι αφταρμά, ξύνει τον ημέρο ο μαμά, το τρώει και ησυχάζει. Πέστε μου όλοι σας καλέ, πως κάνουνε στο Κύριλε, πως κάνουνε στο Κύριλε τα πάντα οι μεγάλοι. Και τα στραβόμυρα καλέ, τα κρύβουν σε γετικούλε, έτσι και κάψουν να αργυλέ και στρώσουνε κεφάλι, να χαχανίσουν